Ομόφωνα ελληνική δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση ενδεδειμένη με το μανδύα πολιτικού κόμματος σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα της υπόθεσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από μια δίκη η οποία δίρκησε 5,5 χρόνια με τα γεγονότα που διαδραματίζονταν να κάνουν το γύρο του κόσμου. Η δολοφονία του Παύλου Φύσα από τον Γιώργο Ρουπακιά όχι απλώς δημιούργησε ραγδαίες μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, αλλά σε μεγάλο βαθμό επηρέασε και τις συνειδήσεις του κόσμου. Σήμερα την ημέρα που η δικαιοσύνη αποφάσισε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, κερκυραίοι πολίτες μίλησαν στην κάμερα του Start, τονίζοντας πως αποδόθηκε δικαιοσύνη και πως η σημερινή ημέρα είναι ιστορική. Είναι δικαίωση και νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στο φασισμό, στη βία, και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε όλοι σαν κοινωνία, όχι μόνο η μητέρα του Φύσα, η οποία έδωσε πραγματικά το δικό της αγώνα, αλλά νομίζω ότι δικαιωθήκαμε και σαν χώρα και ήταν το σωστό. Περιμένα το δικαστήριο να καταλήξει αυτήν την απόφαση. Ναι, το περίμενα και το ήθελα. Ναι, αφού βρέθηκαν ένοχοι, θα είναι ένοχοι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν έχω ερευνήσει το θέμα, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τη δικαίωση. Και είναι κάτι που δεν το περιμένατε. Όχι, το περίμενα. Περίμενα ότι θα γίνει κάτι. Βέβαια, με την προηγούμενη κυβέρνηση ίσως να μην υπήρχε αυτή η δικαίωση. Γιατί ήταν λίγο ταλαντευόμενα τα πράγματα. Έχουν κάνει αρκετά εγκλήματα και δημιουργούν συνέχεια φασαρίες. Δηλαδή, έχουν σκοτώσει κόσμο. Στην Αθήνα προπάντων και τους αλλοδαπούς, πολλά περισσότερα εγκλήματα από όσα έχουν πει. Πολύ λογικό και δίκαιο. Το πρότιστα δίκαιο. Και λογικά. Έγινε έτσι. Αποδόθηκε δικαιοσύνη δηλαδή, αυτό νόμο. Σήμερα βγήκε απόφαση το πρωί, το περιμένατε? Τι, να αποδοθεί δικαιοσύνη? Το ελπίζω. Για να με ακριβώ. Είχατε κάποιες αμφιβολίες δηλαδή? Κάποιες φορές, ναι. Υπάρχουν και αυτές. Στη χώρα μας όλα αυτά είναι πολύ σχετικά, ας πούμε. Μόνο που έκανε 5,5 χρόνια είναι αυτή η απόφαση. Πρέπει πάντα οι κατηγορούμενοι να βρίσκουν την τιμωρία που τους αξίζει. Πιστεύω ότι έγινε το έγκλημα και καλώς αποδόθηκε η δικαιοσύνη. Αλλά έπρεπε να απονεμηθεί ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη. Τουλάχιστον για τη ψυχή του πεδίου. Δεν ήταν μόνο πολιτικό κόμμα, είχαν και άλλες αρμοδιότητες σε εισαγωγικά.